σκαρφαλώνουν από τα κατοίκητα σπίτια, πηδάνε από μέσα. Από πίσω που είναι η πολυκατοικία εκείνη. Τον τρόμο έχουν σπηρήσει στην Αγία Τριάδα ακροβάτες για ρίκτες, οι οποίοι εισβάλλουν σε οικίες, πηδώντας από εγκαταλελειμμένα σπίτια, αρπάζοντας χρήματα και κοσμήματα. Και είναι αμαρτία σε φτωχούς ανθρώπους. Το θράσος είναι τέτοιο με τους διαρρήκτες, οι οποίοι γνωρίζουν και την ώρα και τη στιγμή που λείπει ο κάθε κάτοικος από το σπίτι του. Επειδή υπάρχουν πολλά εγκαταλελειμμένα σπίτια και έρημα, μπαίνουν σε εγκαταλελειμμένα, ανεβαίνουν και πηδάνε, γειτονεύουν μετά. Πηδάνε στα μπαλκόνια, πηδάνε στους πίσω χώρους. Μέσα σε 20 μέρες έχουν σημειωθεί 8 διαρρήξεις, όπως μας ανέφεραν δημότες, υποστηρίζοντας ότι το κακό έχει παραγίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα με τους ακροβάτες ποντικούς που χτυπούν οροφοδιαμερίσματα. Παρακολουθούν τις κυρίες πάνω στην εκκλησία. Δηλαδή, από εκεί που είμαστε ιδιοκτήτες σε μια ίση γειτονιά, γίναμε τζέτο πλέον. Πρέπει να αναρωτηθεί ο Δήμος. Εκλογές έρχονται, τι κάνει γι' αυτό. Δεν φοβόμαστε να μπούμε στα σπίτια μας, άμα μπαίνουν στα 5 λεπτά που λείπουν. Σε εσάς έχει μπει κάποιος διαρρήκτης? Ναι, έχει μπει. Και τι σας πήρανε? Χρήματα, ό,τι βρήκανε. Ανεβαίνουν, να, οι μάντρες που φαίνονται και σαλτάρουν. Για τον ισχυτικό αυτό φαινόμενο, ο πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Αγίας Τριάδας ενημέρωσε πρόσφατα τον εισαγγελέα, την αστυνομία και τον Δήμο Ηρακλείου. Όπως εκτιμά ο κύριος Σημεών Χούπας, οι διαρρήκτες με τις ακροβατικές ικανότητες γνωρίζουν αρκετά καλά τις γειτονιές και τις συνήθειες των δημοτών, ενώ σε άλλες περιπτώσεις που δεν προλάβουν να αρπάξουν τη λία τους, τότε επιστρέφουν για να ολοκληρώσουν το καταστρεπτικό τους έργο. Αυτοί που κάνουν τις διαρρήξεις, κατά την άποψή μας, είναι άνθρωποι που είναι εδώ. Φοβάμαι, γιατί παθιέται το σπίτι μου. Περισσότερη αστυνόμευση στην Αγία Τριάδα ζητούν κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι παράλληλα κάνουν λόγο για εγκατάλειψη της ιστορικής συνοικίας. Δεν μπορώ να διανοηθώ τους δημάρχους του Ηρακλείου, οι οποίοι ουδέποτε γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν στην Αγία Τριάδα. Είναι ντροπή τους και όνειδός τους μέχρι τώρα έχουν αφήσει τη συνοικία μας αυτήν την εγκατάλειψη.